τις τεράστιες δυσκολίες που βιώνουν οι επαγγελματίες διανομής εν ώρα εργασίας στο επικίνδυνο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου, από τις λακκούβες και τις κάθε είδους παγίδες στο οδόστρωμα, κατέγραψε ο εικονολήπτης της Crete TV, ο οποίος ήταν συνεπιβάτης Delivera για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Έχω δύο παραδείγματα, τα έχω βγάλει φωτογραφία. Η μία ήταν πάνω στην Ούλαφ Πάλμε στην Αλκμαίωνος, η οποία είχε βγει σχάρα ολότελα, δεν μιλάμε για λακκούβα, είχε βγει σχάρα ολότελα και είχε σταματήσει λεωφορείο και τη βάλαμε με το λεωφορείο. Αυτές οι λακκούβες που έχω στείλει είναι λακκούβες χαντάκια. Χαντάκια, δεν είναι λακκούβες. Χαντάκια, δηλαδή πέφτεις μέσα και ακούς τον ντακ και λυπάσαι. Λες, όπα, διάλυσα τη ζάντα μου. Το μηχανάκι τραντάζεται στο κακό οδόστρωμα. Ο οπερατέρ παίρνει μια πικρή γεύση από την ταλαιπωρία των τελιβεράδων στους δρόμους του Ηρακλείου, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν πέσει θύματα κακοτεχνιών αλλά και ζημιών στα οχήματά τους. Η κατάσταση στους δρόμους είναι σχεδόν τραγική. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι με λακκούβες. Υπάρχουν δρόμοι με ογκόλυθους, οποίους δρόμους κάνει ζημιά στο όχημα, είτε δίκυκλο είναι είτε κανονικό αυτοκίνητο. Λακκούβες παντού, πολλά φανάρια πάρα πολλές φορές χαλάνε, δεν λειτουργούν. Έχω κινδυνεύσει πολλές φορές. Έχει πάθει ζημιά το όχημά μου, επανειλημμένος, λάστιχο, λακκούβες. Και ενώ δίνουν τη δική τους μάχη με τον χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου, την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης στο ιστορικό κέντρο, με συνέπεια να χάνουν πολύτιμο χρόνο. Αντιμετωπίζουμε μεγάλο θέμα με τους χρόνους, με το πελατολόγιο παράπονα και όλα αυτά μας φέρνουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και εμάς και τους πελάτες μας. Προχτές άφησα το μηχανάκι μου κάπου και γύρισα και το βρήκα κάτω. Το είχαν ρίξει. Μου προκάλεσαν ζημιά. Και είχατε και άλλες παραγγελίες, φαντάζομαι. Εκτός από αυτό, ναι, έχει συμβεί να μου έχουν πάρει παραγγελία μέσα από το κουτί, το οποίο την είχα αφήσει γιατί πήγα να πάρω τη δεύτερη και μου πήραν την πρώτη. Αυτό που ζητάμε, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, είναι η πρόσβαση με μειωμένη ταχύτητα. Το οποίο φυσικά τώρα που μιλάμε, υπάρχει πρόσβαση με ηλεκτρικό ποδήλατο. Το οποίο υποτίθεται ότι είναι μια λύση. Μόνο που το ηλεκτρικό έχει αυτονομία μέχρι 4 ώρες. Εγώ θα σας πω. Έχω 6 σακούλες πάγο. Ναι. Πώς θα τα πάω στην τάδε επιχείρηση που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου? Και ο κλάδος μας πρέπει να έχει δικαίωμα στην πόλη, το μήνυμά τους προς τη νέα Δημοτική Αρχή Ηρακλείου. Πρέπει να καυτηριάσουμε το θέμα όσον αφορά τους πεζόδρομους, διότι δεν υπάρχει πρόσβαση για εμάς, δεν έχει μεριμνήσει κανείς για εμάς. Εμείς ουσιαστικά ζητάμε την ελεύθερη πρόσβαση με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε ρυθμό περπατήματος, ώστε να μην κινδυνέψει κάποιος άνθρωπος, μαμά με παιδιά, κάποια γιαγιά. Και ψάχνουμε μια λύση, μια δίκαιη για όλους λύση. Αν εγώ γυρίσω στο μηχανάκι εκεί που το έχω σταθμεύσει στο δρόμο και μου ξαναχτυπήσει παραγγελία, πρέπει να ξαναπερπατάω, δηλαδή χάνω 10 λεπτά αναπαραγγελία.